Καλησπέρα παιδιά, Old School εδώ και καινούργιο βίντεο, καινούργια σειρά. Ελπίζω να τηρήσω αυτό που θα πω τώρα. Λοιπόν, θέλω να καταφέρω, βασικά όχι, πιστεύω να καταφέρω, θα δείξει βασικά, να ανεβάζω ένα βίντεο την εβδομάδα από αυτή τη σειρά, ίσως και κάποια άλλη σειρά, κάποια άλλη εβδομάδα που δεν θα ετοιμάσω τίποτα άλλο, να ανεβάσω και δύο. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, η σειρά έχει ως εξής. Ονομάζεται Πώς να YouTube. Σε αυτή τη σειρά θα προσπαθώ να σας εξηγήσω, να δίνω συμβουλές, να λέω τι χρειάζεται, τι δεν χρειάζεται, τι πρέπει, τι δεν πρέπει, γύρω από το YouTube. Για να ξεκινήσει ένα κανάλι, ή άμα έχετε ένα ήδη υπάρχουν κανάλι, πώς να το αξιοποιήσετε, πώς να το αναπτύξετε. Ό,τι θα σας πω δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό. Για κάποιους μπορεί να δουλέψει, για κάποιους μπορεί να μην δουλέψει. Άλλοι μπορεί να έχουν άλλη άποψη, άλλοι μπορεί να έχουν ίδια άποψη με εμένα, άλλοι μπορεί να θέλουν να ακολουθήσουν αυτά που λέω, άλλοι που δεν μπορεί να μην θέλουν. Σε κάθε βίντεο θα αναλύω ένα θέμα. Για παράδειγμα, στο επόμενο βιντεάκι θα αναλύσω το θέμα του ονόματος του καναλιού σας. Δηλαδή πώς θα πρέπει να το ονομάσετε, πώς να βρείτε όνομα και αυτά. Σε αυτό το βίντεο θα σας μιλήσω λίγο γενικότερα για το τι είναι το YouTube. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το YouTube είναι ένα ακόμα κοινωνικό μέσο, παύλα, δίκτυο, social media, σαν το Facebook, σαν το Twitter, σαν το Instagram, σαν το VK, σαν το Hi5, σαν το MySpace, άμα υπάρχουν ακόμα 42, και σαν πολλά ακόμη τα οποία υπάρχουν εκεί έξω και εμείς δεν τα έχουμε βρει. Τι να πω, τέλος πάντων. Τέλος αυτό. Είναι ένα ακόμα κοινωνικό μέσο. Τι μπορείς να κάνεις αυτό? Ανεβάζεις βιντεάκια. Τι δεν μπορείς να κάνεις αυτό? Να ανεβάσεις διάφορα posts, όπως είναι ας πούμε το Facebook. Αλλά σου δίνει τη δυνατότητα κάτω από το βίντεο να έχεις μια περιγραφή. Την οποία περιγραφή την καθορίζεις εσύ τι θες να γράφει. Άρα, άμα θες να περάσει ένα μήνυμα, μπορείς έτσι. Τέλος πάντων, το Facebook είναι κυρίως, βασικά κυρίως και μόνο για βιντεάκια. Τι είδους βιντεάκια? Είτε αυτό είναι μαγειρικής, είτε αυτό είναι make-up, είτε αυτό είναι gaming, είτε αυτό είναι pranks, είτε αυτό είναι γυμναστική, είτε αυτό είναι επιστημονικά βίντεο, δηλαδή έρευνες και τέτοια, είτε οτιδήποτε. Οτιδήποτε μπορεί να σκαρφιστεί το μυαλουδάκι σας. Εντός λογικών πλαισίων, ας πούμε, το πορνό δεν επιτρέπεται. Και η βία επίσης. Δηλαδή το να βάλεις ένα βιντεάκι στο οποίο πλακώνεστε, απαγορεύεται. Επιπλέον, μέσα από το YouTube μπορούμε να βγάλουμε κάποια έσοδα, ανεβάζοντας κάποιο content. Δηλαδή ανεβάζω ένα βιντεάκι στο YouTube. Από εκεί μπορούν να βγάλουν κάποια χρήματα. Τώρα το πώς είναι αυτά, το καθορίζει ο viewer. Από την πλευρά ότι βλέπεις το βίντεο, από το view σου, άμα δεις τη διαφήμιση, θα πάρει ένα 0,001 λεπτό νομίζω, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί τριγύρω. Ή νομίζω για Ελλάδα είναι 0,0007. Δεν θυμάμαι, κάπου εκεί είναι το view που μου έδωσε τώρα. Οπότε δεν είναι πολλά τα λεφτά. Θα γίνει ένα βιντεάκι στο οποίο θα μιλάω για το partnership, τι μπορεί να σου προσφέρει, αν είναι καλό να έχεις ή όχι, και τα κέρδη γενικότερα, πώς δουλεύουν οι διαφημίσεις και όλα αυτά. Αλλά ας επικεντρωθούμε τώρα στο topic, τι είναι το YouTube. Στο YouTube αυτή τη στιγμή εγώ θα ανεβάσω αυτό το βιντεάκι. Το YouTube σε σκοπό έχει να το σμπρώξει. Δηλαδή, εσύ θα ανοίξεις τώρα το YouTube κανάλι σου, το YouTube, το page, στο browser σου και θα δεις την αρχική σου. Αν μην έχεις κάνει subscribe, υπάρχει μια μικρή περίπτωση να το δεις στην αρχική σου ότι White old school, Pavla, subscribe for cookies, ανέβασε ένα βιντεάκι. Και από κάτω θα σου έχει αυτό το βίντεο. Γιατί το λέω υπάρχει μια μικρή περίπτωση, διότι το Facebook τώρα τελευταία δεν προμοτάρει τόσο καλά τα βιντεάκια από τους subscribers μας. Ο λόγος δεν ξέρω. Απλά έχει αποφασίσει να μας έχει πάνω και αριστερά και δεξιά recommended βιντεάκια από άτομα τα οποία μπορεί να μην μας ενδιαφέρουν τόσο. Μπορεί να συνάντησε ένα βιντεάκι με πόνι πριν ένα χρόνο και τώρα ξαφνικά να είναι γεμάτη αρχική σου με βιντεάκια με πόνι, γιατί το Facebook, το YouTube λέει ότι πόνι θες να δεις εσύ. Απλά δεν το ξέρεις ακόμα.
αυτό ήτανε. Πολύ μικρό βιντεάκι. Δεν ξέρω τι άλλο να πω για το YouTube. Στα YouTube, στα πλατφόρμα. Είναι μια πλατφόρμα της Google. Αγοράστηκε βασικά από την Google το 2006. Βέβαια είναι ξεχωριστή εταιρεία, είναι Google και YouTube. Απλά το YouTube ανήκει στην Google. Τέλος πάντων, ό,τι απορία έχετε θα την απαντήσω κάτω στα σχόλια σχετικά με το YouTube, για το τι είναι το YouTube. Γιατί είμαι σίγουρος ότι θα το κάλυψα όλο, απλά δεν μου έρχεται κάτι άλλο να πω. Στο επόμενο βιντεάκι θα μιλήσουμε σχετικά με το όνομα του καναλιού. Ας πούμε να λέγεται The Whitey Old School, The YouTube Old School. Εγώ λέγομαι Old School, έτσι με φωνάζουν στο YouTube. Οπότε θα μιλήσουμε σχετικά με το... Πάλι το τρίποδο στα χέρια μου. Οπότε θα μιλήσουμε σχετικά με το πώς να διαλέξετε ένα όνομα, πώς πρέπει να είναι το όνομα. Δεν υπάρχει κάποιος σωστός και λάθος τρόπος, απλά εγώ θα σας προτείνω, σύμφωνα με τη δικιά μου γνώμη, πώς θα έπρεπε να είναι περίπου. Πώς θα πρέπει να βγάλετε το όνομα, πώς πρέπει να το σκεφτείτε, αυτά. Την επόμενη εβδομάδα, θα βγει σε μια εβδομάδα από τώρα που, βγει, που βλέπετε σε αυτό το βίντεο, θα βγει το βιντεάκι πώς είναι YouTube, πώς να βρείτε το όνομα. Αυτά. Κάντε like το βίντεο αν σας άρεσε, κάντε dislike αν δεν σας άρεσε, κάντε comment από κάτω, ό,τι απορία έχετε. Κάντε share το βιντεάκι με κάποιον φίλο ο οποίος σκέφτεται να ξεκινήσει το YouTube, οπότε μπορεί να αρχίσει να βλέπει τη σειρά κομμάτι. Και άμα εσύ που βλέπεις τώρα αυτό το βίντεο πεις «Α, ξέρω το YouTube, δεν με ενδιαφέρει σειρά», μπορείς να δεις τα επόμενα βιντεάκια, ακόμα για να έχεις κανάλι, σχετικά με τον εξοπλισμό, σχετικά με προγράμματα που μπορείς να χρησιμοποιείς, σχετικά με ιδέες και όλα αυτά. Ελπίζω να βοηθήσω κόσμο. Με έχετε ρωτήσει αρκετές φορές στο παρελθόν πώς κάνεις το ένα, πώς κάνεις το άλλο, αν μπορείς να πεις το ένα, αν μπορείς να πεις το άλλο. Καιρός λοιπόν, τώρα τα κάνω όλα αυτά σε βιντεάκι. Αυτά λοιπόν από μένα. Τα λέμε την επόμενη φορά. Κάντε subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη. Μην το ξεχάσετε. Like στο Facebook, πέτσε το βίντεο από κάτω. Follow στο Twitch άμα έχετε account στο Twitch. Και αν δεν έχετε μπορείτε να κάνετε για να παρακολουθείτε το κάνω live stream. Κάθε Τετάρτη σε 7 η ώρα το απόγευμα και επίσης μετά κάνω όποτε έχω όρεξη. Συνήθως κάνω Σαββατοκύριακα επιπλέον. Σήμερα που κάνω record που είναι Κυριακή δεν θα έχει live stream. Θα πάω βόλτα. Τέλος πάντων. Αυτά. Τα λέμε. Bye.